Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εκπομπή υπάρχει λύση. Σε λίγο εδώ με τους εκλεκτούς καλεσμένους θα δούμε τι γίνεται στο δημόσιο, κατηγορίες ασφαλισμένων που μπορούν να υποβάλουν τη συνταξιοδότηση το 2022. Θα δούμε στον ΕΦΚΑ άνοιξε η ηλεκτρονική αίτηση επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας, αφορά χιλιάδες ασφαλισμένους. Επίσης αυξήθηκε η ζήτηση για στεγαστικά αλλά και επιχειρηματικά δάνεια. Αυτά και πολλά άλλα θα συζητήσουμε. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Σήμερα Τετάρτη, κατά τις απογευματινές ώρες, θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των προκαταβολών συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου. Η πληρωμή αφορά 27.000 δικαιούχους, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΕΦΚΑ. Την Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου, θα ξεκινήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η καταβολή των συντάξεων του Μαρτίου. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου. Αλλαγές στις ημερομηνίες καταβολής μηνιαίων κύριων συντάξεων. Ο ΕΦΚΑ έχει φέρει ο νόμος 46-11 του 19, που ψηφίστηκε το Μάιο του 2019. Τέθηκε από χθες σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ και η ηλεκτρονική αίτηση για την λήψη επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας. Με την υλοποίηση αυτής της ηλεκτρονικής διαδικασίας, όλες οι νέες αιτήσεις για λήψη επικουρικής σύνταξης γύρατος αναπηρίας και μεταβίβασης λόγω θανάτου του ιδιωτικού τομέα πραγματοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Στις προτάσεις που έχει καταθέσει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων, μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και Επιμελητηρίων Αθηνών, Γιάννης Χατζηδοδοσίου. Τα τρία μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία και οικονομία είναι ο κορονοϊός, τα περιοριστικά μέτρα που αφορούν την οικονομία, είναι το ενεργειακό και είναι οι ανατιμήσεις. Ας μείνουμε στα δύο τελευταία που πιστέψαμε στο επόμενο διάστημα θα είναι πρώτα στην ατζέντα, γιατί ουσιαστικά επηρεάζουν όλο τον πληθυσμό, είτε ονομάζουμε νοικοκυρία, είτε ονομάζουμε επιχειρήσεις, και αν νομίζω οι πιέσεις θα είναι μεγάλες. Αυτό που αντιληφθήκαμε και νομίζω το έχουν αντιληφθεί όλοι και έχουμε εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον, λέμε στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να τα αφήσει άλλο με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να πάρει μέτρα, είναι ότι όσο το ενεργειακό, και είναι δεδομένο ότι το θέμα του ενεργειακού θα είναι μαζί μας όλο το 2022, και θυμίζω γιατί είναι συνδεδεμένο με τα χρηματιστήρια, άρα θα έχουμε αυξήσει του ενεργειακού ή θα είναι σε αυτά τα επίπεδα όλο τον χρόνο, θα πρέπει η κυβέρνηση να σκεφτεί ή να πάρει μέτρα μείωση του ενεργειακού κόστου ή διαφορετικά. Θεωρείται απόλυτα δεδομένο, όπως δήλωσα, ότι οι ανατιμήσεις θα ξεπεράσουν 30%. Ο πληθωρισμός ήδη φαίνεται από το 5,1% που έβγαλε η Ελστάτ το Δεκέμβριο, θα ξεπεράσει το 6% το Ιανουάριο και οι επόμενοι 2 μήνες θα είναι πολύ σκληροί. Τι ζητήσαμε λοιπόν, και είναι οι τρόποι για να αντιμετωπιστεί αυτό, είναι θα πρέπει η επιδότηση να ξεπεράσει το 50%, να φτάσει στο 75%, γιατί πρέπει να σας πω ότι η δυσκολία στην οικονομία σήμερα, και πρέπει να το συνδέσουμε, είναι βλέπετε ότι η μείωση του τζίρου στο λιανικό εμπόριο με τις πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις, που εδώ δεν έχουμε ανατιμήσεις, και εξηγώ γιατί δεν έχουμε, γιατί είναι το στόκ των επιχειρήσεων 2 χρόνια, δεν πάει τόσο καλά. Δεν πάει. Ο τζίρος στις εκπτώσεις δεν ξεπέρασε το 50% του αντίστοιχου περσινού, με αποτέλεσμα εδώ τα προβλήματα θα μεγαλώσουν πολύ σύντομα στο λιανικό εμπόριο. Στην εστίαση ουσιαστικά συζητάμε για ένα άτυπο lockdown. Δηλαδή, οι τζίροι τους τελευταίες 2 εβδομάδες είχαν φτάσει και στο 20%. Όλα αυτά είναι δείγματα τα οποία είναι η δεύτερη σκέψη που επίσης αναφέραμε, έστω και αν δεν είναι της αρμοδιότητάς του, όταν πρέπει η κυβέρνηση, και θα το κάνει πιστέψτε με, να πάει πίσω τις υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί τόσο μεγάλη μείωση, οι δόσεις να γίνουν 120, και αυτό για να μπορέσει και η πολιτεία να πάρει τα χρήματα, αλλά και οι επιχειρήσεις να αντέξουν. Και βεβαίως θέλω να πιστεύω ότι είναι περίπου δεδομένο ότι οι επιστρεπτές προκαταβολές, αν όχι στο σύνολο, στο μεγαλύτερο μέρος, θα γίνουν μη επιστρεπτές. Ναι, το θεωρώ απόλυτα δεδομένο. Γιατί ακριβώς περίπου φαίνεται για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και νομίζω ότι είναι και πολύ δύσκολες αυτή τη γύρα της πράξης. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις. Πάμε εδώ στο στούντιο να καλησπέρισουμε τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Δημήτρης Αναστασόπουλος είναι ο δικηγόρος μας. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Σοφία. Δημήτρης Μπολόφης, ο εργατολόγος μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σοφία. Πιστεύω να φοράω καλά τη μάσκα σήμερα. Όχι, τη φοράς πολύ ωραία. Πάμε, ξεκινάμε με τα θέματα αμέσως, μπαίνουμε στην επικαιρότητα. Μια πολύ σημαντική είδηση, που το είπες, το προανήγγειλες, θα πρέπει να το πούμε και εμείς. Από χτες να δεις τι γίνεται. Επιτέλους μετά είναι πλέον γεγονός. Επιτέλους. Έχουμε για 27.000 δικαιούχους που θα πάρουν την προσωρινή σύνταξη. Μιλάμε για αυτούς που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά αίτημα υποβολής συνταξιοδότησης, αλλά δεν έβλεπαν την προσωρινή σύνταξη. Μιλάμε για αυτούς που δικαιούνται την εθνική σύνταξη ως προσωρινή, ύψους 384 ευρώ. Και δικαιούνται όλο αυτό το ποσό, τα 384, όσοι έχουν 15 χρόνια και 67, 15 χρόνια ασφάλιση και έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας, ή έχουν 20 χρόνια ασφάλισης και είναι 62 ετών. Αυτές οι δύο κατηγορίες δικαιούνται όλο το ποσό των 384 ευρώ. Και φυσικά όσοι
επιθυμούν όλα μου σύνταξη λόγω μεταβίβασης, λόγω θανάτου ή αναπηρικής που έχουν ποσοστό αναπηρίας από 50% και πάνω. Έχουμε όμως δύο κατηγορίες που δεν θα λάβουν τα 3,84, θα λάβουν τα 3,64 ευρώ. Λίγο παρακάτω. Είναι αυτοί που έχουν στα 62 τους χρόνια 15 χρόνια ή αυτοί που έχουν υποβάλει έτοιμα συνταξιοδότηση, αλλά το ηλικιακό τους όριο είναι κάτω από τα 62 έτη, είναι ειδικές κατηγορίες συνταξιοδότηση. Θετικό, αγγίζει και αφορά 27.000 που περιμένουν έστω και αυτό το πολύ μικρό ποσό κάπως να πορευτούν και να βιοποριστούν. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι πλέον είναι γεγονός, το περιμέναμε χρόνια και έγινε πραγματικότητα. Θα υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά οι αιτήσεις επικουρικής σύνταξης, απονομής, επικουρικής μηνύας, επικουρικής συντάξιμης παροχής. Το μέτρο αυτό υπήρχε αποκλειστικά και μόνο για όσους ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ, δηλαδή ηλεκτρονικά υπέβαλαν. Τώρα επεκτείνεται για όλους όσους δικαιούνται επικουρική σύνταξη που είναι ασφαλισμένοι στο δημόσιο, ως μισθωτή, δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα και το καθεξής, ανάλογα με το ταμείο που προέρχεται ο καθένας. Αυτό είναι θετικό και κυρίως για αυτούς που δικαιούνται επικουρική σύνταξη λόγω αναπηρίας. Mm-hmm. Γνωρίζουμε την ταλαιπωρία που συνέβαινε, να πάνε τα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως στα κατατόπων αρμόδια υποκαταστήματα και καταλαβαίνουμε ότι είναι ευπαθείς ομάδες και ήταν, υπήρχε μεγάλη δυσκολία και δυστοκία. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει πρακτικά αυτό. Τώρα πλέον θα τεθεί σε ισχύ αυτό που λέμε η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών. Δηλαδή, αυτομάτως ο συζητητής θα αντλεί τα δικαιολογητικά μέσω των υπηρεσιών που είναι διασυνδεδεμένα με την ασφαλιστική διοίκηση και αυτό θα συμβάλλει στη διαδικασία επιτάχυνσης έκδοσης των συντάξεων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το μέτρο, πρέπει να το πούμε. Υπάρχει ξεχωριστή ηλεκτρονική πλατφόρμα στο διαδικτυακό ιστότοπο του ΙΕΦΚΑ. Μπαίνουν στην ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr και υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Γιατί δικαιούμαστε επικουρική, είτε λαμβάνουμε κυρία σύνταξη γύρατος, είτε αναπηρία, είτε λόγω θανάτου. Και θα επιλέγει. Αυτό το μέτρο, όπως ήδη προανέφερα, θα εφαρμοστεί για όλους που ασφαλίζονται στον ιδιωτικό τομέα και σιγά σιγά θα επεκταθεί και λίγαν συντόμων έρχεται και για τους ασφαλισμένους, αυτοί που λαμβάνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε για τις 72 δόσεις, βγήκε μια εγκύκλωση 3 του 2022 όσον αφορά τη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών προς το ΚΙΑΟ, που βεβαίως έχουν πληγεί από την πανδημία, συγκεκριμένοι, υπάγονται σε συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο του νόμου 48. Κορονοχρέη, λοιπόν. Τα κορονοχρέη λόγω πανδημίας, όχι όλοι. Και αυτοί που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση του 41-52 του 2013. Και φυσικά έχουν ενοποιημένο ΚΑΔ. Δηλαδή είναι ο ΙΕΦΚΑ με την ΑΔΕ. Πρέπει να συντρέχουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις για να ισχύει αυτό το θετικό μέτρο, ότι δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν το αίτημα υποβολής σε αυτή την ειδική ρύθμιση μέχρι 28 Φλεβάρι. Βεβαίως όμως, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της 28 Φεβρουαρίου, θα πρέπει να έχουν πληρώσει και την δόση. Αυτό μπορούν να το κάνουν, την πρώτη δόση, είτε μέσω των υπηρεσιών του ΚΙΑΟ, είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης. Μας ταλαιπωρεί πάντως το ΚΙΑΟ λίγο. Μας ταλαιπωρεί και ταλαιπωρεί και τους τηλεοπτές. Με ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Υπάρχει, διότι ξέρετε, κωδικό εδώ, κωδικό εκεί. ΚΙΑΟ, ΕΦΚΑ, χρέος ΕΦΚΑ, έχουν γίνει μια σύγχυση και δημιουργεί αναστάτωση στους οφειλέτες. Και όχι αναστάτωση, δεν ενημερώνονται ή οποιαδήποτε είναι πληρωμή πολύ έχει κάνει κάποιος. Άρα λοιπόν, αφού βάλτε τα κάπου να τα γνωρίζει τουλάχιστον ο φιλέτης. Και έχουμε και την έναρξη καταβολής των συντάξεων. Ξεκινάμε από τις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Με τον μόνο για πληρωμές που λέει σήμερα και ευχάριστα. Μόνο εγώ ευχάριστα λέω. Και κύριος καθηγητής ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Άρα 22 Φεβρουαρίου αυτοί που είναι που λαμβάνουν σύνταξη πρώην ασφαλισμένοι του ιδιωτικού τομέα, ευρύτερο ιδιωτικός τομέας, τράπεζες και τα ποτέ, αυτοί που λήγουν το άμυκα τους σε μονό αριθμό, ακολουθεί η επόμενη μέρα για τους ίδια κατηγορία ασφαλισμένων που καταλήγει σε ζυγό αριθμό. Έπεντε λοιπόν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ακολουθούν οι ασφαλισμένοι από το δημόσιο ταμείο και αυτοί που είναι οι μισθωτοί του ΝΑΤ. Μετά έχουμε άλλες δύο κατηγορίες μισθωτών, δηλαδή ΔΕΗ και του ΕΤΑΠ ΜΟΕ. Και καταλήγουμε με τους ελεύθερους επαγγελματίες, με τους μάλλον αυτοαπασχολούμενους, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί και στο τέλος τα προνοιακά επιδόματα. Αυτή είναι η διαδικασία καταβολής των συντάξεων. Και φυσικά τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης, ένα θέμα που αγγίζει και αφορά θα το πούμε σε λίγο για το αυτό, δημόσιο. Και πολύ και σημαντικό για το δημόσιο, θέμα. Θα μείνουμε σε λίγο, γιατί, γιατί και πολλοί εκεί έχουν ακριβώς ένα. Θα ήθελα απλώς να πω δύο πράγματα προτού πάρει το λόγο ο κύριος καθηγητής. Ότι ναι, μεν έχει επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοση συντάξεων, αλλά έχουμε δύο βασικά προβλήματα. Πρώτον, ύστερα από 6 χρόνια, 7 χρόνια που βγήκε ο νόμος Κατρούγκαλου, βγήκε η κύκλιος, η διαβόητη, για να δούμε πώς θα βγει η δεύτερη ανταποδοτική όταν έχουμε παράλληλη ασφάλιση. Αλλά όσοι δεν έχουν δεύτερη ανταποδοτική, δεν βγήκε ο τρόπος υπολογισμού. Και χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν να πάρουν το δεύτερο κομμάτι της συντάξεως από την παράλληλη ασφάλιση, σαν προσάυξη,
αλλά ακόμα θα περιμένουν πάρα πολύ. Πώς θα υπολογιστεί. Και το πιο σημαντικό είναι ότι βγαίνει το φύλλο υπολογισμού της δεύτερης ανταποδοτικής, αλλά στερείται το δικαίωμα των ενστάσεων, γιατί λέει, περιμένετε λέει, να βγει αναθεωρητική από τον πρώτο φορέα που απονέμεινε για να κάνετε ένσταση. Και ήδη έχουν περάσει 1-2 χρόνια και ο άλλος δεν μπορεί να προσφύγει με ένσταση για να προσβάλλει το ποσό της δεύτερης σύνταξης. Καλησπέρα σας, κύριε Μητρόπουλε. Καλησπέρα. Το σημαντικότερο θέμα που απασχολεί το 1.300.000 συνταξιούχους ή κληρονόμους είναι η υπερφορολόγηση των αναδρομικών όλων των ετών από το 2015 στο 2021. Η κυβέρνηση ούτε μείωσε το ποσοστό της φορολόγησης, το κράτησε στα θηριώδη ποσοστά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, 15-16 ήταν τότε μέχρι 45%, και βεβαίως ούτε έκανε ένα οριζόντιο ποσοστό για όλους. Κράτησε τους φορολογικούς διαθέσεις. Διευκολύνει όμως τους συνταξιούχους υποχρέους για να πληρώσουν φόρους ή πρόστιμα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα της καταβολής σε δόσεις. Και εξηγήσαμε χθες ότι όσοι επιλέξουν από 1 έως 12 δόσεις θα πληρώνουν 0,73 τόκο μηνιαίο, δηλαδή ετήσιο 8,7%, σχεδόν 9%. Όσοι επιλέξουν δόσεις από 13 έως και 48, αυτοί θα πληρώνουν 1,5% επιτόκιο μηνιαίος, δηλαδή 18 ετησίως, δηλαδή επί 3 έτη θα πληρώσουν 50% επιπλέον, όχι μόνο σε φόρους αλλά και τόκους. Είναι σκληρή ρύθμιση και η κυβέρνηση οφείλει έστω την τελευταία στιγμή να την μαζέψει, δηλαδή εννοώ να την αποσύρει, δηλαδή να την καταργήσει, να διευκολύνει. Χάσανε 80 μήνες με τις αποφάσεις της κυρίας Σακελαροπούλου. 3-4 μήνες πριν γίνει πρόεδρος, ακυρώσανε επί προεδρίασης όλες τις αποφάσεις του 2015, χάσανε τα πάντα οι συνταξιούχοι. Τους δώσανε ένα 11μήνο. Η κυβέρνηση αντί να δώσει το 11μήνο και δώρα και επικουρικά, τους έδωσε μόνο κύριες συντάξεις. Μας ρωτά κόσμος τι γίνεται με τα δώρα μας. Δικάσαμε, θυμάται ο κύριος Μπολόφης, ο κύριος Ανασόπουλος, πριν ένα χρόνο την απόφαση, έχουμε ξαναμιλήσει εδώ, ακόμα και περιμένουν οι χαμηλοσυντάξιους τα δώρα και τα επικουρικά. Αναμένουμε τι θα κάνει η κυβέρνηση με τις διπλές καταβολές συντάξεων σε χείρους, χείρες και αναπήρους. Όταν υπερβαίνουν οι δύο ή περισσότερες συντάξεις, κυρία Μίτιλη, σε εθνική σύνταξη τα 3,84. Αναμένουμε, ακόμα ο κύριος Ακλόγλου, όπως είχε υποσχεθεί, δεν έχει αποσύρει, δεν έχει ακυρώσει την εγκυκλίωση. Μα γι' αυτό και ρωτάνε τι γίνεται. Οι χείρες, οι χείροι δεν ξέρουν και ανάπη, δεν ξέρουν τι θα γίνει εδώ, αν θα βάλει εισοδηματικά κριτήρια και ούτω καθεξής. Και βεβαίως να πούμε επίσης μια τη διάταξη που κατατίθεται αύριο για τους ομογενείς, όπου αντί για 40 χρόνια που απαιτούσε ο νόμος, το είπαμε και προχθές, απαιτεί τώρα 32 για να βγάλουν πλήρη εθνική σύνταξη. Και να πούμε για τους μισθωτούς των τηλεθεατών μας που παρακολουθούν το ιδιωτικό τομέα, ότι άρχισε η διαδικασία για να επανασχεδιαστεί ο κατώτατος μισθός στη δεύτερη φάση που είχε υποσχεθεί ο κύριος Πρωθυπουργός, η διαδικασία για τη συζήτηση και τον προσδιορισμό του νέου κατώτατου μισθού μετά το Μάιο του 2022 άρχισε, θα περατωθεί τέλη Απριλίου και σύμφωνα με τη διάταξη που ψηφίστηκε προχθές, ο νέος κατώτατος μισθός, η νέα αύξηση δηλαδή που θα έχει μπροστά, όπως λένε οι συναδελφοί σας και γνωρίζουμε και εμείς κάτι, το 7 θα αρχίσει από 1η-5η. Εδώ είμαστε για να απαντήσουμε στους αξιοτίμους τηλεθεατές. Έχουμε τον κύριο Νίκο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μαζί με τον Δημήτρη τον Αναστασόπουλο, να δούμε γιατί έχουν έρθει πολλές ερωτήσεις τηλεθεατών μας σχετικά με τα δάνειά τους, πώς μπορούν να ρυθμίσουν, τι γίνεται με τους εγγύητες. Πριν φτάσουμε στους εγγύητες όμως και δούμε, να δούμε λίγο τι γίνεται με τη... γιατί υπάρχει μια αύξηση στη ζήτηση και δανείων, αλλά και επιχειρηματικών δανείων. Τι γίνεται και πόσο εύκολο είναι στην παρούσα φάση κάποιος να πάρει ένα δάνειο. Ναι, κοίταξε Σοφία, η ζωή όπως το λέμε συνεχίζεται. Δηλαδή εδώ τώρα έχουμε τους νέους ανθρώπους, δεν είναι μόνο οι προηγούμενες γενιές οι οποίοι έχουν πρόβλημα δανεισμού. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή τώρα φτιάχνουν τη ζωή τους. Για πρώτη φορά βγαίνουν στην αγορά εργασίας, θέλουν να κάνουν επιχειρήσεις, θέλουν να αγοράσουν σπίτια. Άρα λοιπόν είναι οι πιο νέοι άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν να δανειοδοτηθούν. Βεβαίως τα κριτήρια είναι πολύ, πολύ πιο αυστηρά σε σχέση με το παρελθόν και καλώς είναι πιο αυστηρά γιατί αυτός είναι ένας τρόπος να προστατευτούν και οι ίδιοι δανειολήπτες, ούτως ώστε να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις οι οποίες είναι μέσα στις δυνατότητές τους. Τώρα το κλίμα πώς διαμορφώνεται είναι πολύ παραγωγικό. Δηλαδή, σίγουρα
η εμπιστοσύνη, τέλος πάντων, στην οικονομία και στην αγορά, το γεγονός ότι αυξάνονται τα ενίκια, δηλαδή είναι προτιμότερο κάποιος να αγοράσει ένα δικό του σπίτι για να πληρώνει μια δόση που θα είναι αντίστοιχη με ένα ενίκιο. Και το γεγονός ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν τώρα νέες επιχειρήσεις, ως φυσικό επακόλουθο έχουν αυτή την αυξημένη ζήτηση. Είναι δύσκολο να πάρεις δάνεια, γιατί οι τράπεζες θέλουν να δουν ένα σταθερό εισόδημα. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι αυτοί οι οποίοι είναι μισθωτοί ή δημόσιοι υπάλληλοι, για παράδειγμα, είναι πολύ πιο εύκολο να δανειοδοτηθούν, γιατί η τράπεζα αυτό εξετάζει. Αν μπορεί να πληρωθεί δηλαδή μηνιαία δόση με ένα σταθερό εισόδημα, και είναι πολύ πιο δύσκολο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι δεν έχουν σταθερά εισοδήματα ή ενδεχομένως δεν αποκαλύπτονται, δεν φαίνονται και τα πραγματικά εισοδήματά τους προκειμένου να πάρουν ένα δάνειο. Η γενική αρχή όμως που υπάρχει είναι ότι θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος που πρέπει να προσφέρεις εσύ, να εισφέρεις εσύ στην αγορά του ακινήτου. Δηλαδή δεν είναι όπως παλιά που χρηματοδοτούσε η τράπεζα το 100% της αγοράς του ακινήτου. Πρέπει να έχεις ενδεχομένως ένα 40% το οποίο θα το βάλεις εσύ. Και τι πρέπει να προσέξουν, γιατί τώρα μας παρακολουθούν και νέα ζευγάρια που θέλουν να κάνουν και είπες πολύ σωστά, από το να δίνουμε το μήνα σε ένα ενίκιο, σου λέει προτιμώ να πληρώνω μια δόση. Εσύ λοιπόν που το γνωρίζεις, το κατέχεις πάρα πολύ καλά το θέμα, τι συμβουλεύεις αυτούς τους νέους ανθρώπους, δηλαδή επειδή χρειάζεται να πληρώσουν ένα δάνειο σε βάθος χρόνου. Να κοιτάξουν το βάθος λοιπόν αποπληρωμής. Κοίταξε, Σοφία, για αρχή το πρώτο που κατά τη γνώμη μου πρέπει να κοιτάξουν είναι να μην αγοράσουν κάτι πολύ ακριβά σε σχέση με την πραγματική του αξία. Δηλαδή να μην επαναληφθεί η προηγούμενη φούσκα των ακινήτων. Γιατί κακά τα ψέματα, ένας λόγος της υπερχρέωσης ήταν και οι πολύ υψηλές τιμές των ακινήτων. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εισόδημα, το οποίο θα πρέπει να μπορεί να καλύψει τη μηνιαία δόση. Όχι όμως οριακά. Θα πρέπει να το σκεφτούν ως εξής. Αντί να πληρώνουν ένα ενίκιο, να πληρώνουν μία δόση στην τράπεζα. Δηλαδή, οι υψοκινδυνευμένες επιλογές στο τέλος της ημέρας θα έλεγα ότι δεν βγαίνουν, γιατί πολύ απλά η υποχρέωση αυτή είναι για πολλά χρόνια, είναι για 20 χρόνια. Μπορείς δηλαδή να πιστεύεις ότι για 1-2 χρόνια, 3-5 τα πράγματα θα πηγαίνουν καλά. Η ζωή όμως είναι απρόβλεπτη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εξετάσεις πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο ότι αναλαμβάνεις μια υποχρέωση όπου στο τέλος, εάν δεν μπορείς να πληρώσεις, θα χάσεις το ακίνητο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η υποθήκη έχει ακριβώς αυτό τον σκοπό. Εάν δηλαδή δίνεις μια υπόσχεση στην τράπεζα εν ολίγης ότι θα πάρεις κάποια χρήματα, αν δεν μπορέσεις να τα αποπληρώσεις, θα δώσεις το ακίνητο. Και γι' αυτό το λόγο πολύ απλά υπογράφεις την υποθήκη, την υποθήκευση του ακινήτου σου. Από εκεί και πέρα εξετάσουμε σίγουρα το επιτόκιο, ούτως ώστε η τόκη που θα πληρώσουμε η μελλοντική να μην είναι πολύ αυξημένη, πολύ, πολύ μεγάλη. Και στο τέλος της ημέρας, παραλαμβάνω, αυτό το οποίο έχει αξία είναι η αξία, η εμπορική αξία του ακινήτου. Τουλάχιστον να γνωρίζουμε ότι το δάνειο το οποίο θα πάρουμε για ένα ακίνητο που θα αγοράσουμε, εάν θελήσουμε να πουλήσουμε το ακίνητο, δεν θα δυσκολευτούμε να το κάνουμε προκειμένου να αποπληρώσουμε το υπόλοιπο του δανείου. Και καλό θα ήταν, Σοφία, να έχουμε και ένα δικηγόρο ο οποίος θα κάνει μια απλή ανάγνωση της τραπεζικής σύμβασης, γιατί έχουμε πολλές φορές ότι όλα αναφέρονται στην τραπεζική σύμβαση. Ακριβώς. Προσέξτε λοιπόν, θα έρθουμε σε πολύ λίγο και στο θέμα των εγγύητων. Έχετε στείλει πάρα πολλές ερωτήσεις. Έχουμε τον κύριο Μίλτο. Αχ, τον χάσαμε και τον κύριο Μίλτο. Σήμερα κάτι συμβαίνει. Εντάξει, όχι, περιμένουν τηλεθεατές. Λοιπόν, θα απαντήσουμε σε πολύ λίγο και για τους εγγυητές που μας έχετε στείλει. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τι γίνεται στο δημόσιο, αυτό που ξεκινήσαμε πριν από λίγο, Δημήτρη. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποιοι βγαίνουν, ποιοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και σε ποιους χορηγείται άμεση δυνατότητα συνταξιοδότησης. Πρώτα ξεκινάμε με μια πολύ σημαντική παρατήρηση. Όσοι έχουν 25 ετία το 10, 11, 12. Και έχουν τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης, το ηλικιακό όριο και τις κοινές κατηγορίες των δημοσίων δεν χρειάζεται να έχει διανυθεί μέχρι και το 12 ή μέχρι και το 21. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Είναι κάποιος... Γρήγορα, γιατί έχω την κυρία Παρασκευή, δεν θέλω να τη χάσω και την κυρία Παρασκευή. Ωραία, να ακούσουμε την κυρία Παρασκευή, και, μετά, κυρία Παρασκευή και θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, μην χάσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Μύθιλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις που μας δίνει ο κύριος καθηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Θα μπορέσω στον κύριο καθηγητή? Ορίστε, ορίστε. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι κάνετε για μας. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι συνταξιούχος χείρα του Δημοσίου. Παίρνω μια σύνταξη μαζί με την κόρη μου, την οποία έχει διαχωριστεί βέβαια, κάθε μία παίρνει το δικό της, τα μισά βέβαια. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω, εάν μετά το θάνατο δικό μου, η κόρη μου παίρνει σύνταξη αγάμων διχατέρων. Μάλιστα. Μετά τη σύνταξή μου, μετά το θάνατό μου, θα μπορέσει η κόρη μου να πάρει τη σύνταξη από τον μπαμπά της ολόκληρη?
Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Ναι, μπαίνουν εισοδηματικά κριτήρια, η δυνατότητα υπάρχει κατά τον νόμο. Αλλά εκεί, αν θέλει να συνεχίσει τη σύνταξη αγάμουθη γατρός... Εάν είναι αμήπαντρη εννοείται. Αν είναι αμήπαντρη και επιπλέον έχει βάλει ο νόμος και κάποια εισοδηματικά κριτήρια για να πάρει το ανώτατο που είναι 7-20 το μήνα, η σύνταξη. Άρα λοιπόν θα συνεχίσει, απαντάμε κυρία Παρασεβή, θα συνεχίσει αρκεί να πληρεί και τα εισοδηματικά κριτήρια που έχει βάλει τώρα ο νόμος και ενδεχομένως κάποιοι να τα αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Η σύνταξη δεν φαίνεται να καταργείται αυτή, διότι θα κληρονομείται. Αλλά θα παρακολουθεί η θυγατέρα σας τα εισοδηματικά κριτήρια που θα ισχύουν για να την μπαίνει τη σύνταξη. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία. Και να συμπληρώσουμε ότι αυτό αναστέλλεται. Δηλαδή, αν εργαστεί, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης και αν πάλι βρεθεί σε αντικειμενική... Επαναβιώνει. Επαναβιώνει. Και έχουμε και σταδιακή μείωση. Είπαμε το πλαφόνιο μέχρι 700 ευρώ το μήνα. Αν έχεις κάποιο εισόδημα, γίνεται ανάλογη μείωση της σύνταξης. Πέφτει λοιπόν το... Μην ανησυχείτε πάντως, θα τη συνεχίσει η κυρία Παρασκευή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την τηλεθεάτριά μας. Επιστρέφουμε λοιπόν στο δημόσιο και στους τι πρέπει λοιπόν με τις, να προσέξουν ως προς τα ηλικιακά όρια. Να προσέξουν, να πω το θετικό, σήμερα θα είμαι Άγγελος Σκαλώνη ειδήσεων, μόνο καλά. Σήμερα μόνο θετικές ειδήσεις. Άρα λοιπόν όσοι έχουν 25 ετία, λέω το 10, 11, 12 και είναι το ηλικιακό όριο, όπως έλεγα το 11 φέρυπιν, που έλεγε και για άντρες και για γυναίκες μειωμένοι στα 56. Ας μην έχουν γίνει 56 μέχρι το 21, όποτε γίνουν μπορούν να την πάρουν μειωμένη. Είναι μια εξαίρεση μόνο, το τονίζω, με πολλά θαυμαστικά για τους ασφαλισμένους του δημοσίου μόνο τομέα. Μόνο λοιπόν για το δημόσιο. Για μειωμένη σύνταξη και για τη λεγόμενη κοινή κατηγορία. Δηλαδή, δεν θα ανατρέξουν στον πίνακα να δουν τι πόσες αυξήσεις ηλικιακού όριου έχουν, γιατί το ηλικιακό όριο έχει κλείσει όταν έχει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης αντάλογα με το ημερολογιακό έτος. Αυτό ισχύει μόνο για την κοινή κατηγορία. Αν είσαι πατέρας με ανήλικο τέκνο ή τρίτεκνος, τότε θα πάνε να δουν τι πόσες αυξήσεις του 43-36. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Ο πίνακας διαβάζεται κατά περίπτωση. Mm-hmm. Και ισχύει για όσους έχουν ασφαλιστεί από την περίοδο 83-92 και όχι για τους νεοασφαλισμένους από 1η-1η του 93. Δεν θα πάνε να ανατρέξουν στον πίνακα όσοι είναι νεοασφαλισμένοι από το 93. Επίσης, δεν θα ανατρέξουν στον πίνακα όσοι θέλουν να λάβουν σύνταξη από το δημόσιο με βαρέα. Εκεί έχουν τις προσαυξήσεις τις δικές τους, που είναι 15 χρόνια μέχρι το 12. Εκ των οποίων 15 χρόνια συνολικό χρόνο ασφάλισης, 12 στα βαρέα, 58 όποτε γίνουν. Αν έχουν 15 χρόνια ασφάλισης, 12 στα βαρέα, μετά το 12 από το 13, 60 όποτε και αν γίνουν. Mm-hmm. Και ο πίνακας, τώρα λέμε τι δεν εφαρμόζεται, όχι τι εφαρμόζεται, δεν εφαρμόζεται για όσους λαμβάνουν ειδική σύνταξη γύρατος με αναπηρικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή κάποιοι έχουν 15 χρόνια. Έρχεται ο νομοθέτης και σου λέει, σου δίνω ειδική γύρατος, δηλαδή γέρασε συναπία της αναπηρίας, που πιστοποιείται 67%. Η οποία σου προκάλεσε σωματική ανεπάρκεια προερχόμενη από συγκεκριμένες ασθένειες. Δηλαδή αυτοί που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια και έχουν κάνει μεταμόσχευση ζωτικών οργάνων από μεσογειακή ανεμία, συγκεκριμένες κατηγορίες και οι τυφλοί, παραπληγικοί. Αυτοί λοιπόν που έχουν αναπηρία από αυτές τις ασθένειες και έχουν 15 χρόνια, παίρνουν 35 χρόνια σύνταξη, μπόνους 20 χρόνια τα δίνει το κράτος, χωρίς όριο ηλικίας. Γιατί δεν έχουν τις προσαυξήσεις του 43-36. Για όλους τους υπόλοιπους που είναι πριν το 93 εφαρμόζεται ο πίνακας, κατά περίπτωση. Και θα πω ότι 25 ετία το ΔΑΕΚΑ μόνο για το δημόσιο, άνδρες και γυναίκες που έχουν χρόνο ασφάλισης μπορούν να συμπληρώσουν την 25 ετία με το χρόνο των παιδιών. Δηλαδή είμαι άνδρας και έχω 21 χρόνια και έχω και ένα χρόνο στρατό 22. Συμπληρώνω 25 ετία το 10, μπορώ να πάρω από τα παιδιά αν έχω ένα πλασματικό από το ένα και δύο από το δεύτερο. Άρα χτίζω την 25 ετία. Αυτό ισχύει κατ' εξαίρεση μόνο για τους ασφαλισμένους του δημοσίου. Και βέβαια όχι ως προς αύξηση, όσο χρόνο θέλω για την 25 ετία. Όσο χρόνο για να μπορέσουν να το καλύψουν. Και στο πλαφόν, γιατί λέμε 4 χρόνια μπορώ να πάρουμε το 11, 5 χρόνια το 12, δεν συνυπολογίζεται τα παιδιά. Δηλαδή έχω 4 χρόνια σπουδές, έχω και δύο παιδιά. Δεν θα πούμε ότι έχω υπερβεί το πλαφόν της τετραετίας το 11. Παίρνουμε 4 από τις σπουδές και 2 πλασματικά από το δεύτερο παιδί, 6 χρόνια πλασματικά. Αυτό πάλι μόνο για το δημόσιο. Εξαιρετική ανάλυση. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο σημείο αυτό κάνουμε μία σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
είμαστε, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνεχίσουμε να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Να ξεκινήσουμε με ερώτηση τηλεθεατής σχετικά με τις εισπρακτικές εταιρείες. Μας είπανε, Δημήτρη, ότι τον καλούν οι εισπρακτικές εταιρείες. Εάν επιτρέπεται να μου λένε ότι έχω να πληρώσω, αυτό το ρόλο έχουν και τι πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας. Ναι, για αρχή, Σοφία, ο σκοπός της ίδρυσης μιας τέτοιας εταιρείας είναι να αναλάβει το κομμάτι της ενημέρωσης και της όχλησης στον δανειολήπτη, ο οποίος είναι σε καθυστέρηση πληρωμών. Άρα λοιπόν, αυτό έχουν αναλάβει για λογαριασμό των τραπεζών, να καλούν τους δανειολήπτες, να τους ενημερώνουν ότι υπάρχει λήξη πρόθεσμου και να τους ζητούν να πληρώσουν το ποσό αυτό. Βεβαίως, αυτό πρέπει να γίνεται μέσα σε κάποια πλαίσια ευπρέπειας, ευγένειας, έτσι δεν μπορεί ο άλλος να σε τρομάζει ή να σε απειλεί, εν πάση περιπτώσει, για να το κάνεις. Βεβαίως, η πρακτική είναι διαφορετική, αλλά εγώ θα έλεγα ότι το σημαντικό εδώ για τους δανειολήπτες δεν είναι τώρα τόσο το κομμάτι να το πάρουν προσωπικά, γιατί κακά τα ψέματα αυτοί καλούν και για να σε ενημερώσουν, αλλά και στο τέλος της ημέρας να φαντάζομαι να είναι τόσο κουραστική αυτή η επικοινωνία που όσοι μπορούν να πληρώσουν, να πάνε να πληρώσουν, γιατί υπάρχει μια, ας πούμε, εσφαλμένη αντίληψη εκ μέρους των τραπεζών ότι κάποιοι έχουν χρήματα και επίτηδες δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Βεβαίως υπάρχει και ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι προφανώς από επιλογή δεν πληρώνει, αλλά οι περισσότεροι δεν έχουν τη δυνατότητα. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει όλη αυτή η διαπραγμάτευση προκειμένου οι οφειλές αυτές είτε να περιοριστούν είτε να μικρύνουν οι δόσεις για να μπορεί ο κόσμος να πληρώσει αυτό που μπορεί να πληρώσει. Άρα λοιπόν το κρίσιμο εδώ θα έλεγα για τους δανειολήπτες είναι να μπορέσουν να κάνουν μια σωστή διαπραγμάτευση, ούτως ώστε να μπορέσουν να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους. Και ό,τι κάνουν να το κάνουν γραπτός, για να μπορέσουν να αποδείξουν αύριο μεθαύριο στο δικαστήριο, αν η υπόθεση τους οδηγηθεί εκεί, ότι αυτοί ενημέρωσαν ή ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν. Και πολύ απλά καταχρηστικά η τράπεζα και αρνήθηκε. Αιτήματα στις τράπεζες. Ναι, ακριβώς, ναι, στις τράπεζες. Όχι σε αυτόν... απλά σε ένα τηλέφωνο, ναι, με έναν άνθρωπο μιας πρακτικής. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι υπάρχει και ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών, ο οποίος καθορίζει ένα πλαίσιο επικοινωνίας που πρέπει να ενημερωθούν οι δανειολήπτες για το πώς πρέπει να τηρηθεί. Οι τράπεζες υποχρεούνται να τηρήσουν τον κώδικα δεοντολογίας πριν καταγγείλουν τις συμβάσεις, δηλαδή υποχρεούνται να κάνουν μια τελευταία απόπειρα ρύθμισης, αλλά δεν υποχρεούνται να ρυθμίσουν δάνεια τα οποία δεν μπορούν να ρυθμιστούν. Γιατί αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι δυστυχώς στον κώδικα προβλέπεται και η ρύθμιση τύπου οριστικής διευθέτησης, έτσι λέγεται, όπου αν κάποιος τελικά δεν μπορεί να πληρώσει κάτι σημαντικό σε σχέση με το ύψος των οφειλών του, τότε προβλέπεται ο πληστηριασμός και η παράδοση του ακινήτου στις περιπτώσεις που θέλουν οι τράπεζες να πάρουν ένα ακίνητο να το πουλήσουν στην πορεία αυτές. Άρα λοιπόν οι ρυθμίσεις αυτές, ναι, μεν πρέπει να γίνουν, αλλά γίνονται μόνο σε όσους έχουν κάποιο εισόδημα προκειμένου να πληρώνουν την ποινία δόση. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές εγώ ότι όταν κάποιος έχει αρκετά ακίνητα ή δύο ακίνητα και πάνω, εν πάση περιπτώσει, και οφειλές οι οποίες είναι μεγάλες και δεν μπορεί να τις πληρώσει, είτε επειδή το εισόδημα του είναι μικρό, είτε επειδή οι οφειλές είναι πολύ ψηλές, είτε λόγω ηλικίας, γιατί δεν μπορεί να γίνει μια ρύθμιση μακροπρόθεσμη, θα πρέπει να εξετάσει τρόπους αξιοποίησης των ακινήτων. Δηλαδή, να σκεφτεί ποιο ακίνητο θα μπορούσε να πουλήσει, θα ήθελε να πουλήσει προκειμένου να δώσει τραπεζά στην τράπεζα για να επαναδιαπραγματευτεί το χρέος, μήπως κερδίσει επιπλέον κάποια διαγραφή και το υπόλοιπο που θα μείνει να είναι βιώσιμο και να πληρωθεί, ή να νοικιάσει και τα κίνητα προκειμένου να έχει κάποιο εισόδημα. Και θα σου πω, Σοφία, ότι υπάρχουν πλέον τραπεζικές συμβάσεις, ρύθμισης, οι οποίες είναι ευέλικτες και προβλέπουν πολλούς διαφορετικούς τρόπους τακτοποίησης του θέματος. Μπορεί να υπάρχει μία ρύθμιση η οποία να σου δίνει μία μικρότερη δόση για 2 χρόνια με την υπόσχεση ότι εσύ θα πουλήσεις ένα κίνητο για να δώσεις τα χρήματα. Μπορεί αυτό να γίνει εξ αρχής. Θα μπορούσε να υπάρχει σπάσιμο του δανείου σε 2 ή 3 μέρη, όπου παγώνει ένα μέρος του δανείου και πληρώνει το πρώτο και αυτό παγώνει δεν το κίνησε καθόλου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι αυτό να διευθετηθεί. Αρκεί όμως να γνωρίζεις μέχρι πού σε παίρνει, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή, μέχρι τι μπορείς να κερδίσεις ρεαλιστικά, γιατί το βασικό κριτήριο, και αυτό έχω γίνει κουραστικό, θα το πω για άλλη μια φορά, είναι οι αξίες των ακινήτων. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε λιγότερα χρήματα από την αξία των ακινήτων μας. Αυτό αξιολογεί η τράπεζα και αυτό καλείς στο τέλος να πληρώσεις μέσω της ρύθμισης. Εκτός και αν τα δάνειά σου είναι χωρίς υποθήκες ή δεν έχεις καθόλου ακίνητα, όπου εκεί αλλάζει το πράγμα, γιατί αν τα δάνεια αυτά είναι κόκκινα, έχουν μεταβασιστεί εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων, το πιθανότερο είναι να σου κάνουν ένα πολύ μεγάλο κούρεμα, γιατί και οι ίδιοι εξ αρχής γνωρίζουν ότι παίρνουν δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις και οποιοδήποτε ποσό πάρουν θα είναι καθαρό κέρδος για αυτούς. Για τους υπόλοιπους, για αυτούς δηλαδή οι οποίοι έχουν δάνεια επαγγελματικά ή
στεγαστικά με υποθήκη σε ακίνητο, είναι ξεκάθαρο ότι είναι δεσμευμένοι να πληρώσουν κατ' ελάχιστο την εμπορική αξία του ακινήτου. Άρα λοιπόν να μην ζητάμε πράγματα τα οποία δεν είναι ρεαλιστικά, γιατί έχουμε μια ευκαιρία να πετύχουμε μια ρύθμιση και καλό είναι να μην την κάψουμε, δηλαδή να εκμεταλλευτούμε τη συγκυρία, να προτείνουμε κάτι το οποίο γνωρίζουμε ότι θα το αξιολογήσει σοβαρά και η τράπεζα. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Γεια σας. Σας ακούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω, είμαι συνταξιούχος από το 2016. Μάλιστα. Ήμουν δημοτικός υπάλληλος. Έχω πάρει τη σύνταξη. Μάλιστα. Ναι. Έχω πάρει το πικουρικό, αλλά είχα και διαδοχή ασφάλιση, η οποία μου ήρθε και αυτή πριν 1,5 μήνα. Μήπως δικαιούμαι και από τη διαδοχική να πάρω τίποτα άλλο, επικουρικό. Αν έχετε, από ποιο ταμείο ήταν η διαδοχή ασφάλισης, από το ΙΚΑ? Από το ΙΚΑ, ναι. Βέβαια, όπως έχουμε διαδοχή για τα κύρια ταμεία, τα ομοειδή, έχουμε διαδοχή επικουρική για τα επικουρικά. Άρα, αν πήρατε από το ΤΕΑΔΗ, έπρεπε να δηλώσετε. Ναι. Εχθές μου ήρθε ένα χαρτί από την Πειραιώς του ΙΚΑ, το οποίο πάει στη Φιλελλήνων. ΙΚΑ ΤΕΑΜ. Όπως έχουμε ΙΚΑ δημόσιο, ΙΚΑ ΤΕΑΜ, ΤΕΑΔΗ. Ακριβώς. Και θα συνυπολογιστεί και θα βγει μια ενιαία επικουρική σύνταξη με συνυπολογισμό του προγενεστέρου φορέα, που ήταν το ΙΚΑ ΤΕΑΜ. Να σας πω και κάτι άλλο. Όταν είχα κάνει για τα αίσθημά μου, μου είχαν βγάλει ένα 2.000 περίπου αίσθημα. Και τώρα που μου στείλανε αυτό το χαρτί, μου γράφουν 1.600. Μάλιστα. Άρα μετρήθηκε, υπολογίστηκε το κομμάτι του συμμετέχοντος επικουρικού φορέα και βγήκε λιγότερο από αυτό που έλεγε, σωστά? Μάλιστα. Τότε, αν λοιπόν αμφισβητείτε την εγκυρότητα, που φαντάζομαι θα την αμφισβητήσετε, γιατί αυτό θα επιφέρει και συρρήκνωση του συνολικού χρόνου και κατά επέκταση μείωση της σύνταξης, θα πρέπει να υποβάλλετε ένσταση. Και να πείτε κακώς μου αναγνωρίζει ο συμμετέχων μόνο 1.900 ή 1.600. Αλλά πρέπει να προβάλλετε κάποιον ισχυρισμό, έτσι, γιατί υπήρχε αυτή. Ναι, μου γράφει για 3 μήνες έχω διορία να το κάνω αυτό. Ναι, και επειδή σας αμφισβητεί 300 ένσημα, λέει ο κύριος Μπολόφης, αγαπητέ κύριε, εντός τριμήνου όπως διαβάσατε σωστά, πρέπει να προβάλλετε τους ισχυρισμούς σας και να κάνετε την ένσταση και να την κάνετε την ένσταση. Ναι. Στο πρώτο μου βγάλανε 1.990 και μάλιστα, τώρα μου βγάλανε 1.666. Μάλιστα, άρα σας αμφισβητούν 333 ένσημα. Είναι σημαντικό αυτό για τη θεμελίωση, αλλά και βεβαίως και για το συνολικό χρόνο. Να το πράξετε, κύριε, να κάνετε ένσταση. Πρέπει να πάω εδώ στο κατάστημα εδώ που ανήκω, Μαρούση. Να κάνετε, κύριε. Εκεί που εξεδόθη η πράξη, βέβαια. Εκεί που εξεδόθη η πράξη, να πάτε να κάνετε στο Μαρούσι. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε. Να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά. Θέλετε να απαντήσει ο κύριος Μητρόπουλος. Μας λέει η τηλεθεάτριά μας ότι παίρνει μια σύνταξη χειρίας. Ο σύζυγός της ήταν απόστρατος και δεν έχει γίνει η αναπροσαρμογή, αλλά δεν έχει πάρει και αναδρομικά. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Σήμερα όλες οι εφημερίδες και το λησμονήσαμε και οφείλαμε, γιατί αφορά 600.000 κόσμου. Αποδείχθηκε με ένα έγγραφο το οποίο είχε αποστείλει το ενίο δίκτυο συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ. Παραδέχτη ο ΕΦΚΑ ότι για 700.000 περίπου συνταξιούχους δεν επανυπολογίστηκε καλά η σύνταξή τους, κυρίως επειδή δεν έλαβε υπόψη το επασφάλιστρο των βαρέων και ανθυγινών, δεν έλαβε υπόψη τις εισφορές πάνω από 20%, δεν έλαβε υπόψη στις συντάξεις χειρίας, τις περισσότερες έχουν γίνει λάθος υπολογισμοί και όσες βγήκανε μετά το 19 πήρανε λιγότερες συντάξεις. Σήμερα είναι τα πρωτοσέλιδα των περισσότερων εφημερίδων, αν δουν εκεί οι αξιότιμοι τηλεθέατες. Αυτό το είχαμε θέσει πρώτο σε ΝΥΠΕΚ εμείς πριν ένα χρόνο. Μεσολάβησε και το έγγραφο του δικτύου των συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ και έρθε πανηγυρικά προς τιμή του ΕΦΚΑ, διότι δεν μας έχει συνηθίσει έτσι, και παραδέχθη ότι για 700.000 συνταξιούχες αποφάσεις δεν έχει γίνει σωστός επανυπολογισμός, έχουν πάρει λιγότερες συντάξεις και θα γίνει επανυπολογισμός. Είπαμε ποιες κατηγορίες. Άρα λοιπόν αυτό θα είναι μάλλον το κυρίαρχο, διότι επαναλαμβάνω, όλες οι κυβερνητικές το θίγουν λιγότερο,
οι άλλες το φθήγουν περισσότερο. Εμείς θα κάνουμε μια αναλυτική προσέγγιση αυτές τις μέρες, αλλά είναι το πιο σημαντικό ζήτημα. Οι περισσότεροι όμως, κυρία Μίτυλη, θα δούνε, όπως έγινε με την προσωπική διαφορά, με αυτό το βάβαρο νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που ενώ και με τον νόμο Βρούτσι δικαιούνται επειδή δούλευαν πάνω από 30 χρόνια να πάρουν 100 ευρώ, 50 ευρώ, 70, τους λένε δεν θα τη δείτε, λογιστικά, αλλά δεν θα την εισπράξετε, γιατί έχετε προσωπική διαφορά. Ερχότανε το κουτάκι της προσωπικής διαφοράς με τον νόμο Κατρούγκαλο από το 2016. Στους περισσότερους από τις νέες αυτές χιλιάδες που έχουν νέο επανυπολογισμό, πολλοί θα δουν αύξηση και θα την εισπράξουν. Αρκετοί θα πέσουν πάλι στο γαϊτανάκι της προσωπικής διαφοράς. Δηλαδή, θα μειώσουν ή θα εξαλείψουν προσωπική διαφορά και θα φτάσουν νωρίτερα σε αυξήσεις, αν η κυβέρνηση, όπως αποκαλύψαμε εμείς στην ΕΝΙΠΕΚ πρώτη, από 1η-1η-23 τρέχει ρύθμιση που όλοι οι συνταξιούχοι από 1η-1η-23, για να το κατανοήσουν τηλεθεατές, λύγει η διάταξη που είχε παγώσει στις συντάξεις στα επίπεδα του Ιανουαρίου του 2016. Η προηγούμενη κυβέρνηση με τη συνδρομή των δύο κομμάτων, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, είχαν ψηφίσει τη διάταξη του τρίτου μνημονίου που απαγόρευε όλες τις αυξήσεις στις συντάξεις όλων των συντάξεων μέχρι το Δεκέμβριο του 2022. Θα δούμε, η κυβέρνηση θα δώσει αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους 1η-1η-23 που σταματάει η ισχύς αυτή τη βάρβαρη ρύθμιση. Εσείς, λέει, έπρεπε να είστε υπουργός εργασίας. Φωνάζουν οι τηλεθεατές μας. Την υπερβάλλουσα κυρία, τον κύριο. Ή ο κύριος. Αλλά οφείλουμε εμείς εδώ στο μετερίζει της ενημέρωσης εδώ να είμαστε, πιστεύω, αρκετό καιρό με εσάς, με τις εξαιρετικές εκπομπές σας, με τόσο επιφανείς εδώ συνομιλητές μας, τον Δημήτρη, τον κύριο Αναστασόπουλο, από τους κορυφαίους στα κίνητα και στις δόσεις, για τον κύριο Μπολόφη. Κύριε Δημοσταίνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Μίτυλη. Θερμά συγχαρητήρια, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε πάντα καλά. Και λίγο ακόμα περισσότερα γιατί φιλοξενείτε τον καθηγητή μας, τον οποίο, στον οποίο κρεμόμαστε και τον κύριο να του μεταφέρετε. Μπορώ να τον ρωτήσω κάτι? Εδώ τον έχουμε, βεβαίως να τον ρωτήσω. Ήθελα να τον ρωτήσω, δεν ξέρω αν με ακούει ο καθηγητής, τι θα γίνει επιτέλους με αυτή τη φορολόγηση των αναδρομικών. Ένα χαόδες ζήτημα και δεν ξέρουμε τι τελικά ισχύει. Θέλουμε, σας παρακαλώ, δεν θέλω να καταχραστώ άλλο χρόνο. Τι θα γίνει, να μας διαφωτίσει ο καθηγητής για αυτό το φλέγον ζήτημα. Πάλι θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Τον ευγενέστατο τηλεθεατή, τον κύριο Δημοσταίνη. Όταν μιλάει για μένα, την ίδια ώρα μιλάει για τον κύριο Αναστασόπουλο και για τον κύριο Μπολόφη. Τους καλούς μου φίλους, διότι είναι μια εξαιρετική τριπλέτα. Αν και εγώ είμαι ισότιμός τους ή εισαξιός τους, είμαι και εγώ στην τριπλέτα. Λοιπόν, ο κύριος Δημοσταίνης έβαλε ένα εξαιρετικό θέμα, τη φορολόγηση. Ήδη το είπαμε. Η κυβέρνηση που κάνει κάποιες προσπάθειες σήμερα με τον έμφυα, κάτι καλυτερεύει. Μείωση, θα μας τα εξηγήσει ναι. Ο κύριος Αναστασόπουλος. Η κυβέρνηση, να πούμε για τον έμφυα, είχε υποσχεθεί 30% οριζόντια μείωση σε όλους. Δηλαδή έπρεπε να μειώσει τον έμφυα κατά 900 εκατομμύρια. Διότι ο Τσίπρας και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος έπραταν 2.600. Άρα λοιπόν, αντί για 900 εκατομμύρια μείωση, στον προϋπολογισμό βλέπουμε μόνο 70 να μειώνεται. Μόνο 70 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν γίνεται μια εσωτερική ανακατανομή του έμφυα, αλλά το τελικά εισπρατώμενο ποσό είναι 2,6. Είναι περίπου το ίδιο όπως το εισέπρατε και ο προηγούμενος που τον καταργούσε, κάποιος Τσίπρας θα τον καταργούσε, όπως και οι προηγούμενοι που θα τον καταργούσαν. Και τελικά το τελικά εισπρατώμενο ποσό είναι αυτό. Για τη φορολόγηση, όσο μας καλείτε και μας δίνετε αυτό το εξαιρετικό βήμα που επικοινωνούμε στους περήφανους και αξιοπρεπείς ανθρώπους και ο κύριος Δημοσταίνης και άλλοι, θα θέτουμε το θέμα ότι η υπερφορολόγηση δημιουργεί μεγάλη δυσαρέσκεια. Το καταλαβαίνει ο κόσμος. Και θα πληρώσει φόρο 45% και όταν το εντάξει στις δόσεις θα πληρώσει και άλλο 50%. Μα είναι απαράδεκτο αυτό. Ο κύριος Δημοσταίνης ακούγεται νέος άνθρωπος, θα έχει γονείς και λοιπά, όλα αυτά. Γιατί να πληρώσουν, να γυρίσουν το χιλιάρικο, στο χιλιάρικο 500, στο χιλιάρικο 400, στο διχίλιαρο 1200. Γιατί, αφού τόσα τους πήραν, τους κατήργησαν τα δώρα,
13η, 14η. Τους κατήργησαν τα οικογενειακά επιδόματα των συνταξίχων. Τους κατήργησαν το ΕΚΑΣ. Τους κατήργησαν τα κατώτατα όρια των συντάξεων. Στις χείριες επικουρικές. Τι άλλο θέλουν από τους συνταξίχους? Τι άλλο θέλουν? Και τώρα λέει θα πιάσουν τις χείρες και τους χείρους. Θα πιάσουν, λέει, τις χείρες γιατί εντόπισαν ότι κακώς εφαρμοζόταν ο νόμος Κατρούγκαλου και ξεπερνάει κατά 10 ευρώ τα 3,84. Θα τις πούνε τις χείρες πέρα πίσω. Λοιπόν, άρα λοιπόν χρειάζεται μεγαλύτερη ευαισθησία, κύριε Αναστασούπλε και αγαπητέ Δημήτρη Μπολόφη εδώ, και εσείς τα ίδια λέτε. Ευχαριστούμε πολύ τον τηλεθεατή μας. Πάμε λοιπόν πριν κλείσουμε να δούμε για το πολύ σημαντικό θέμα, πολλές ερωτήσεις των τηλεθεατών μας σχετικά με τους εγγυητές. Δεν ξεχνάμε τους εγγυητές, εμείς σε αυτή την εκπομπή τους αναφέρουμε. Και εντάχει να απαντήσουμε γιατί έχετε στείλει διαφορετικά μηνύματα. Παρακαλώ πολύ ενημερώστε μας πότε μπορεί να γίνει απαλλαγή του εγγυητή δανείου και ακύρωση της εγγύησης. Επίσης μας ρωτάει μια τηλεθεάτρια ότι η τράπεζα στρέφεται και κυνηγάει και τους κληρονόμους του εγγυητή. Είναι κληρονόμος και η τράπεζα απαιτεί οφειλές σε διάστημα 8 ετών, οι οποίες διπλασιάστηκαν καθώς οι απαιτήσεις προστίθεται στα ποσά και που τοκίζονται. Είναι εγγύητρια σε ένα δάνειο, δεν έχει καμία σχέση πλέον με το σύζυγό της, γιατί το είχαν πάρει μαζί πριν 20 χρόνια. Τα διαβάζουμε όλα για να μας τα εξηγήσει ο κ. Αναστασόπουλος. Επειδή λοιπόν, εγώ τι οφείλω τώρα, λέει, σαν εγγύητρια, οφείλω το κεφάλαιο ή και τους στόχους. Πάμε λοιπόν αναλυτικά να δούμε τι γίνεται με τους εγγύητες. Τι χρωστάνε στο τέλος της διαδρομής τους ή όταν βρεθούν αντιμέτωποι στο να διαπραγματευτούν τα δάνεια, το κεφάλαιο και τους στόχους μαζί. Τι γίνεται σε περίπτωση μπορούν να βγουν και να να βγουν από εγγύητες και να υπάρχει ακύρωση της εγγύησης. Λοιπόν, ο εγγυητής ευθύνεται για ολόκληρο το ποσό της οφειλής, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, μέχρι σήμερα, μαζί με τους τόκους, τα έξοδα. Όλα λοιπόν. Όλα, λοιπόν το προστάει, συνολικό κεφάλαιο. Ναι, αφαιρούνται βεβαίως τα ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα από το πρωτοφυλέτη. Άρα λοιπόν είναι σαν να έχει πάρει το δάνειο ο ίδιος ο εγγυητής. Πρώτον. Δεύτερον, δυστυχώς βλέπω ότι μέχρι και σήμερα πολλοί τους ξεφεύγει το κομμάτι της αποποίησης των χρεών ή, εν πάση περιπτώσει, της αποδοχής μετά από έρευνα, γιατί όντως κληρονομείται και η εγγυητική ευθύνη. Άρα, λοιπόν, αν ο κληρονομούμενος είχε εγγυηθεί για κάποιο δάνειο, τα παιδιά του ή οι υπόλοιποι συγγενείς, εφόσον είναι αυτοί κληρονόμοι, μαζί με το ακίνητο που μπορούν να κληρονομήσουν ή το ποσοστό που θα κληρονομήσουν, θα πάρουν και μέρος της οφειλής αυτής. Πολύ σημαντικό όμως να πούμε ότι ακόμη και αν δεν υπάρχει περιουσία, γιατί εδώ μπερδεύονται πολλοί, δηλαδή θεωρούν ότι η κληρονομιά υπάρχει μόνο αν υπάρχει κάποιο ακίνητο. Δεν είναι αλήθες αυτό. Μπορείς να κληρονομήσεις μόνο χρέη. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος να μην έχει τίποτα στο όνομά του, να έχει μόνο χρέη και επειδή δεν έχεις κάνει αποποίηση εντός του τετραμήνου που ορίζει ο νόμος από τη στιγμή που θα λάβεις γνώση, από το θάνατο, ας πούμε, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, τότε κληρονομείς μόνο το χρέος. Άρα, λοιπόν, θέλει πολύ προσοχή. Ακόμη και αν θεωρούμε ότι ο άλλος δεν έχει χρέος, ο κληρονομούμενος, δεν χάνουμε κάτι να πάμε να κάνουμε αποποίηση στο ειρηνοδικείο. Να ρωτήσει ένα νομικό, να ρωτήσει ένα λογιστή, ένα φοροτέχνη, πού βρίσκει την περιουσία του θανόντος πατερούλη του, της μανούλας του, για να μην μπλέξει. Ακριβώς, για να μην μπλέξει και βρεθεί αντιμέτωπος. Αν φορτωθεί μόνο χρέο, όπως θα εξήσει ο κύριος Αναστασόπουλος. Ακριβώς, ακριβώς. Και βεβαίως υπάρχει πάντα και η επιλογή να κάνεις αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, όπου εκεί προφυλάσσεται η ατομική σου περιουσία που είχες πριν την κληρονομιά. Ξεχωρίζει την κληρονομιά από την προσωπική σου περιουσία με τέτοιον τρόπο, ώστε αν στο τέλος δεν μπορέσεις να διαχειριστείς τα χρέη της κληρονομιάς, να ξεφορτωθείς την κληρονομιά με μια απογραφή που έχει προηγηθεί, δηλαδή έχει καταγραφεί το ενεργητικό και το παθητικό της κληρονομιάς, και να μην κινδυνεύεις να χάσεις την ατομική σου περιουσία, δηλαδή αυτά τα οποία έχεις εσύ από μόνος σου. Από μόνος σου. Από εκεί και πέρα, με το ερώτημα που έκανες αναφορικά με το ερώτημα για το πότε μπορείς να πάρεις απαλλαγή, έχουμε πει πολλές φορές ότι η τραπεζική σύμβαση τα γράφει όλα. Στην τραπεζική σύμβαση μπορεί να υπάρχει πάντα ειδικό κεφάλαιο για τους εγγυητές, όπου αναφέρει μέσα σε ποιες περιπτώσεις μπορεί ένας εγγυητής να πάρει απαλλαγή. Υπάρχουν δύο ειδών, να το πω έτσι λίγο περιληπτικά, υπάρχουν δύο ειδών εγγύησης, ορισμένου και αορίστου χρόνου. Στις εγγύησεις ορισμένου χρόνου προβλέπεται συγκεκριμένα μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα έχει το δικαίωμα η τράπεζα να κυνηγήσει τον πρωτοφυλέτη και αν δεν το κάνει να πάρει απαλλαγή ο εγγυητής. Δηλαδή θα γράφει για παράδειγμα ότι από τη στιγμή που το δάνειο γίνει κόκκινο θα πρέπει η τράπεζα να βγάλει διαταγή πληρωμής και αν δεν το κάνει τότε ο εγγυητής απαλλάσσεται. Εάν είναι τυχερός λοιπόν ο εγγυητής και στη δική του σύμβαση περιέχεται αυτός ο όρος, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να πάει σε έναν δικηγόρο να εξετάσουν αν το διάστημα αυτό έχει παρέλθει. Ακριβώς. Δηλαδή αν έχει χάσει το δικαίωμα η τράπεζα να κυνηγήσει και τον εγγυητή,
και να ζητήσει την απαλλαγή του δικαστικός. Δεν πρόκειται η τράπεζα να τον απαλλάξει από μόνη της. Θα πρέπει να κάνει αγωγή ο εγγυητής για να πάρει την απαλλαγή. Στις εγγυήσεις δε αορίστου χρόνου δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Ο εγγυητής ευθύνεται μέχρι να αποπληρωθεί το δάνειο. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένες κατηγορίες εγγύητων που μπορούν να πάρουν απαλλαγή. Θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, επειδή είμαστε εκτός χρόνου, θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα θέμα για τους εγγυητές, γιατί είναι κάτι που ενδιαφέρει τους τηλεθεατές μας. Άρα την επόμενη εβδομάδα αναλυτικό θέμα των εγγυητών, τι πρέπει να προσέξετε. Βεβαίως, κύριε Μητρόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Εμείς τα λέμε αύριο στις 3.